Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 29 Μαρτίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μαζί σας τα αυτοδιοικητικά ως στις 7.30 περίπου. Στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα νέα μέτρα της κυβέρνησης ως συνέχεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, προσθέτοντας ακόμη 7 μονάδες στο ΑΕΠ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο ίδιος ανέφερε ότι βάσει αυτού του σχεδίου πρόκειται να δημιουργηθούν περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας ως μια διέξοδος από τη δίνη της πανδημίας, των επιπτώσεων των οικονομικών δηλαδή λόγω πανδημίας. Και αυτά τα ανέφερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους Υπουργούς κατά την εισήγησή του, όπως είπαμε, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή οι Υπουργοί, κύριοι Σταϊκούρας και Χατζηδάκης, ανακοίνωσαν και το ύψος των νέων μέτρων, της νέας δέσμης μέτρων, που όπως φαίνεται συνεχίζονται κανονικά και τον Απρίλιο, οι αναστολές εργασίας, οι επιδοτήσεις των ενοικίων για τις κλειστές επιχειρήσεις και σχεδόν όλα τα ωφέλη ταυτόχρονα και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με τον ίδιο αριθμό ΚΑΔ και το ίδιο περιεχόμενο. Πάμε να δούμε την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνέδραμαν, ώστε οι εορτασμοί των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης να ξεκινήσουν τόσο πετυχημένα. Πιστεύω ότι απηχώ τα συναισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού όταν εκφράζω την άποψη ότι οι πρόσφατες εκδηλώσεις συνδύασαν περηφάνεια με σεμνότητα, την εθνική ισχύ με τον πολιτισμό και την αυτοπεποίθηση με την εξωστρέφεια. Πάνω απ' όλα όμως εξέπεψαν μία ενότητα που πιστεύω ότι διαπέρασε ολόκληρη την κοινωνία μας. Γι' αυτό και ευτυχώς δεν ενόχλησαν παρά μόνο λιγοστούς αλλεργικούς με τη σημαία, με την πατρίδα, με την πρόοδο, φυλακισμένους στην κομματική τους κατάθλιψη. Την εθνική ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου πλαισιώνει η εθνική ανάταξη με καθοριστικό βήμα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά όλα τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη χώρα. Γιατί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η γέφυρα προς την μετά-COVID εποχή, αλλά και προς την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο Θοδωρής Σκυλακάκης έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά στη συνέχεια τους βασικούς άξονες του σχεδίου. Εγώ θα πω μόνο ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, εφόσον υλοποιηθεί όπως το σχεδιάζουμε, έχει την δυνατότητα να προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ορίζοντα εξαετίας, πέρα και πάνω από την φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας. Οι δράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο σχέδιο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο αγγίζουν τις 160. Είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφορούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται σε πολύ συγκεκριμένα χωροδιαγράμματα, απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι ένα γιγαντίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. 32 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η εξασφαλισμένη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό, προσθέτοντας τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, εκτιμούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν σε συνολική πόρη ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει 4 κύριους πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης,
την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία και την εκτείναξη των επενδύσεων. Θέλω να θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η κατάθεση του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης τον περασμένο Νοέμβριο, η δημόσια διαβούλευση των στρατηγικών του κατευθύνσεων και έχουν γίνει σχεδόν 80 συσκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το προσχέδιο έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικά κολακευτικά σχόλια από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και η χώρα μας θα είναι μία από τις πρώτες που θα υποβάλει το τελικό της σχέδιο πριν τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος Απριλίου, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε και την έλευση των σχετικών πόρων. Στόχος είναι να έχουμε τις πρώτες εκταμιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού. Και μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρόγραμμα θα συζητηθεί στη Βουλή και στη συνέχεια θα υποβληθεί στην τελική του μορφή στις Βρυξέλλες. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά το ίδιο το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας. Να το οδηγήσουμε προς ένα πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό μοντέλο, με ένα αποτελεσματικότερο και ψηφιοποιημένο κράτος, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη, με πολλά μεγάλα έργα, αλλά και ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Κεντρικός κορμός του σχεδίου μας είναι η δημιουργία μόνιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης μέσα από πάρα πολύ σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο προϋποθέσεις, όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρους του Ταμείου θα πρέπει να επενδύει ταυτόχρονα και δικά του χρήματα και όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι όρημα προς εκτέλεση. Όπως δηλώνει και το όνομά του, το σχέδιο αυτό υπηρετεί την ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας με επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην απασχόληση, στην πολιτική προστασία, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και στην ψηφιακή εξυπηρέτηση. Και βέβαια, ανθεκτικότητα έχει να κάνει και με την προσαρμογή στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, εξού και παραπάνω από το 1/3 των πόρων του σχεδίου θα διοχετευθούν σε δράσεις που αφορούν τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό, ενδεικτικά αναφέρω προγράμματα όπως το εξοικονομώ αυτονομώ, εμβληματικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, μια σημαντικότατη χωροταξική μεταρρύθμιση σε όλη την επικράτεια, στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες, αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας. Με άλλα λόγια, όλα αυτά αφορούν μια νέα καθημερινότητα για όλους τους πολίτες, γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της γιγαντιάς προσπάθειας. Και θέλω να τονίσω πως ο σχεδιασμός αυτού του άλματος είναι μόνο η αρχή, είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός μαραθωνίου, το νήμα του οποίου θα κοπεί μόνο όταν έχουν απορροφηθεί όλοι οι πόροι το αργότερο μέχρι το 2026. Είναι ένα στοίχημα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα και γι' αυτό και θα το κερδίσουμε. Από την πλούσια ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου, επιτρέψτε μόνο πολύ γρήγορα να ξεχωρίσω ένα θέμα ακόμα, το οποίο θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία και πιστεύω ότι με έναν τρόπο ενώνεται και με τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Αναφέρομαι στην αποκατάσταση και στην αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοίου, για το οποίο θα μας μιλήσει η Υπουργός Πολιτισμού. Είναι ένα έργο πολιτισμού, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα σημαντικότατο έργο πράσινης ανάπτυξης, που και αυτό από σχέδιο γίνεται πράξη. Θα δώσει μια σημαντικότατη ποιοτική διέξοδο ψυχαγωγίας, πολιτισμού σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου. Και πράγματι, επιτρέψτε μου να πω ότι έχοντας ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό, αποτελούσε ντροπή για την ελληνική πολιτεία το γεγονός ότι αυτός ο θαυμάσιος χώρος είχε περιέλθει στη δραματική κατάσταση στην οποία τον παραλάβαμε.
Αυτά λοιπόν τόνισε από την πλευρά του Πρωθυπουργός. Τώρα πάμε στην Πέλλα, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα ολόκληρη είναι από τις περιοχές που ανακοινώθηκαν από τον Νίκο Χαρδαλιά την περασμένη Παρασκευή, στην Κεντρική Μακεδονία τουλάχιστον, μαζί με τους Δήμους Βέρειας και Κιλκής, ότι μπαίνουν στο βαθύ κόκκινο. Θα καλησπέρισουμε τον Δημήτρη Τσουφλίδη, συνάδελφο δημοσιογράφο. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πολύ σωστά ανέφερες ότι είμαστε κι εμείς πλέον στο, θα λέγαμε, στο βαθύ κόκκινο. Τα κρούσματα ήταν πάρα πολλά το τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα βέβαια και με τις μελέτες και τα στοιχεία καλύτερα που έχουν οι λοιμοξιολόγοι, να ενταχθούμε τελικά στο βαθύ κόκκινο. Δημήτρη, υπήρχαν όμως καμπανεβάσματα, υπήρχαν και μέρες που έδειχναν ότι κάτι πάει καλύτερα. Τελικά είχαμε μία αύξηση που οδήγησε τους λοιμοξιολόγους να αποφασίσουν αυτό, προφανώς για αποφυγή χειρότερων καταστάσεων. Έτσι ακριβώς είναι. Ακόμα και το νούμερο το 23, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, τα 23 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, δεν μπορούν να μας καθησυχάσουν, με δεδομένο ότι αναφέρονται κυρίως για όσα τεστ πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μία με δύο ημέρες. Και βέβαια θα λέγαμε ότι περιμένουμε τις αυριανές ανακοινώσεις για να δούμε περίπου πού βαδίζουμε. Βέβαια οι πληροφορίες τις οποίες μου ερχόντουσαν εμένα σχετικά από διάφορο κατά τόπους φίλους γιατρούς που υπάρχουν, μου αναφέρανε ότι υπήρχε αυτή η έξαρση. Βέβαια πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι άλλοι τους αποδίδουν ενδεχομένως τους αεργάτες γης οι οποίοι θα έρχονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Πέλλα, αλλά άλλοι μιλούσαν κιόλας για διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις που γίνανε σε διάφορα σημεία και δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πρέπει να πούμε, και το έχουμε τονίσει και από την εκπομπή Κατερίνα πολλές φορές, ότι ο κόσμος έχει παρουσιάσει μία κόπωση στα μέτρα αυτά και μία κόπωση, θα λέγαμε, η οποία τη δίνουν και ένα τόνο, έτσι προσπαθώντας να διασκεδάσουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι αυτό το επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες, το ακούμε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, θα ήταν προτιμότερο να λέγαμε ξεκάθαρο ότι σε κάποιες περιοχές θα κλείσει για ένα, για δύο μήνες, παρά να συνεχίζουμε να τους λέμε ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες ή το επόμενο χρονικό διάστημα είναι κρίσιμο. Δεν θα έλεγα ότι σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινωθήκανε για αυτά τα, θα λέγαμε, τα self-test, θα έλεγα, τα οποία έχουν πολύ, που αναφυγίνεται πολύς λόγος σχετικά με το self-test, τα οποία θα δίνονται σε κάθε έναν πολίτη δωρεάν μέχρι ένα την εβδομάδα από τα φαρμακεία, δεν θα έλεγα ότι το είδανε και με πολύ καλό μάτι, κυρίως θα έλεγα τα άτομα τα οποία είναι μεγάλα σε ηλικία, τα άτομα τα οποία κιόλας και κάποια ακόμα άτομα τα οποία έχουν κάνει κάποια rapid test, και ότι δηλαδή αν πρόκειται για τα rapid test, πολλοί φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να γίνουν σωστά αυτά και να έχουν, έτσι θα λέγαμε, ένα ακριβές αποτέλεσμα, αλλά και οι γιατροί είναι λίγο, θα λέγαμε, διστακτικοί, με δεδομένο ότι θεωρούν ότι σε περίπτωση που κάποιος βγει θετικός, δεν γνωρίζουν εάν θα το δηλώσει θα το δηλώσει άμεσα στους αρμόδιους φορείς, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για παράδειγμα, ή αν θα το δηλώσει στα κέντρα υγείας προκειμένου, ή στα κατατόπους ιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να γλιτώσει, θα λέγαμε, αυτό το καραντίνα των 14 ημερών. Δημήτρη, πάνω σε αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί κιόλας, επειδή μίλησες για ηλικιωμένους, και ορθώς βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη οι μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν στην επαρχία και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες μόνοι τους, αλλά δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη αν από τα self-test, αν αυτό σημαίνει ότι θα μειωθούν και τα σημεία που διενεργούνται rapid test, δηλαδή θα γίνουν λιγότεροι οι έλεγχοι που κάνουν αυτή τη στιγμή τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Θα απεμπλακούν δηλαδή τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ από αυτή τη διαδικασία ή θα τρέχουν παράλληλα? Γιατί αν τρέχουν παράλληλα, κάτι γίνεται. Έτσι ακριβώς. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι και οι γονείς είναι ανάστατοι, γιατί κάπου κυκλοφόρησε και η φήμη ότι ενδέχεται ότι για να επιστρέψουν τα παιδιά στα σχολεία θα πρέπει να έχουν και, θα λέγαμε, αυτά τα self-test, να έχουν κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα από αυτά. Οπότε αναγκαστικά θα λέγαμε είναι πολύ θολό το τοπίο,
Ελπίζουμε να δοθούν διευκρινήσεις, γιατί σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το να έχει κάποιος και να κάνει αυτά τα self-test, γιατί έτσι θα μπορέσει να υπάρξει μια πιο μαζικότερη, θα λέγαμε, συλλογή δεδομένων για την πορεία των κρουσμάτων και την πορεία της νόσου, mm-hmm. και θα μας έδινε σίγουρα, θα έδινε και στους λοιμοξιολόγους καλύτερο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι όλοι οι φόβοι και οι ενστάσεις είναι για το τι θα γίνει μετά που θα βρεθεί ένα από αυτό τα self-test θετικό και αν θα πάει ο άνθρωπος ο οποίος θα βρεθεί θετικός να το δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για να πράξουν τα δέοντα. Mm-hmm. Μίλησες νωρίτερα για εργάτες γης, Δημήτρη, ανεξάρτητα από το τι προηγήθηκε. Σήμερα στην Πέλαυτη ο κόσμος, ο αγροτικός, βρίσκεται σε απόγνωση και όχι μόνο λόγω της πανδημίας. Είναι πολλαπλά τα χτυπήματα που δέχεται ο αγροτικός κόσμος αυτό το διάστημα. Μιλάμε για την καταστροφή, μιλάμε για τις ζημιές, τις καλλιέργειες, τον παγετό και την αβεβαιότητα του αύριου, σε αυτό το πλαίσιο, Δημήτρη. Έτσι είναι πραγματικά, το ανέφερα και σε μία ανάρτησή μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήμασταν όλοι και καμαρώναμε για τις ανθισμένες ροδακινιές του κάμπου της Σημαθίας και του κάμπου της Πέλας, κανένας δεν γράφει για τις μαυρισμένες ροδακινιές, οι οποίες δώσανε τη σειρά τους, οι ανθισμένες ροδακινιές δώσαν τη σειρά τους στις μαυρισμένες ροδακινιές, και γενικότερα στις δενδρόδεις καλλιέργειες που είχαν έρθει σε ανθοφορία. Πραγματικά οι αγρότες είναι σε απόγνωση, γιατί όχι μόνο περιμένανε ότι η μύδια η οποία πέρασε από την περιοχή και χτύπησε, θα λέγαμε, αρκετά σφοδρά την περιοχή μας, με αρκετή σφοδρότητα, θα είχε κάποια προβλήματα στις δενδρόδεις καλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά, ο παγετός, αυτό το μείον ένα, μείον δύο σε κάποιες περιπτώσεις, το οποίο ήρθε πάνω στην ανθοφορία των καλλιεργειών, πραγματικά ήταν η χαριστική βολή για πολλούς αγρότες. Μάλιστα έτυχε να μιλήσω και με κάποιους φίλους μου, οι οποίοι είναι νέοι αγρότες και οι οποίοι πραγματικά μου μιλάνε για ολοκληρωτική καταστροφή στα δέντρα τους. Έχουν μαυρίσει πλέον αυτές οι περίφημες ανθισμένες ροδακινιές που βλέπαμε. Έχουν μαυρίσει πλέον και βλέπουν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να πηγαίνουν στράφη. Φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν την οικονομική αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Ένας ΕΛΓΑ ο οποίος περιμένουν τον κανονισμό να αλλάξει, ίσως και να τους βοηθήσει περισσότερο, με δεδομένο ότι πλέον, όπως βλέπουμε, υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες και στην χώρα μας, και αυτή η κλιματολογική αλλαγή θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να διασφαλίσει τις καλλιέργειες όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι αγρότες και οι οποίοι πραγματικά μοχθούν καθημερινά. Και θα έλεγα και εγώ ότι με αυτήν τις καιρικές συνθήκες, αυτές τις καιρικές συνθήκες τους έδωσαν τη χαριστική βολή και πραγματικά δεν περιμένουν παραγωγή ή τέλος πάντων την όποια παραγωγή δεν θα είναι τόσο καλή ποιοτικά. Και βέβαια αυτό να μην ξεχνάμε ότι σημαίνει θα έχει ως συνέπεια τις μειωμένες εξαγωγές, μια που δεν θα υπάρχουν προϊόντα για να στείλουμε στο εξωτερικό. Θα πρέπει ο ΕΛΓΑ άμεσα να προχωρήσει σε καταγραφή των ζημιών και στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα της Σημαθίας, κυρίως θα λέγαμε εδώ για την ευρύτερη περιοχή, τις δικές μας εδώ τις περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές, να αποτυπωθούν και να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις οι οποίες τους αναλογούν. Οι αγρότες μας λένε με νόημα ότι πολλές φορές έχουμε δει ότι σε τέτοια μεγάλη έκταση, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη έκταση στις ζημιές, είτε βλέπουν λίγα κιλά στα δέντρα τα οποία τους βγάζει ως πόρισμα ο ΕΛΓΑ, είτε βλέπουν πολύ χαμηλά ποσοστά, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, να μην πάρουν τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν. Αυτό, Δημήτρη, ορθώς το αναφέρεις όσον αφορά τις εξαγωγές τουλάχιστον, γιατί αν μη τι άλλο, στο πλαίσιο όλων αυτών που συνοδεύουν την υγειονομική κρίση, τα οικονομικά δηλαδή δυσάρεστα, τα συνεπακόλουθα, οι εξαγωγές τουλάχιστον είχαν ένα θετικό πρόσημο όλων των αγαθών στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν θέλουμε να το δούμε να χάνεται αυτό.
Πολύ σωστά είχαν πάρει, θα λέγαμε, τα πάνω τους οι εξαγωγές, κυρίως των αγροτικών προϊόντων. Και αυτό γιατί κυρίως θα έλεγα και εγώ, μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση της πανδημίας πολλοί στράφηκαν σε τρόπους, θα λέγαμε, αλλάξανε τις διατροφικές τους συνήθειες, στράφηκαν στα φρούτα περισσότερο και στα λαχανικά, προκειμένου να μπορέσουν να θωρακίσουν τον οργανισμό τους. Και η χώρα μας γενικότερα, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχε πολύ καλές πωλήσεις και στα πορτοκάλια, γιατί ο κόσμος στράφηκε, όπως είπαμε, άλλαξε τις διατροφικές συνήθειες και στράφηκε περισσότερο στα φρούτα και στα λαχανικά. Θα έλεγα και εγώ ότι είμαστε η περιοχή εδώ της Σημαθίας και της Πέλλας, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή σε ροδάκινα κυρίως. Και βέβαια και όχι μόνο αυτά, και στα ροδάκινα τα οποία είναι σε κονσέρβα, η κομπόστα δηλαδή, η παραγωγή είναι, θα λέγαμε, περίπου αγγίζει το 80-85% της παραγωγής της χώρας μας όσον αφορά τα ροδάκινα. Και βέβαια αυτό θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα και για αυτές τις βιομηχανίες, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη το ροδάκινο ή τα υπόλοιπα τα φρούτα από τις δεντρώδεις καλλιέργειες, δεν θα χρειαστεί να προσλάβουν και τόσο κόσμο, εργάτες οι οποίοι θα εργάζονται στα εργοστάσια, και αυτό σημαίνει και ένα ακόμη πλήγμα για τις τοπικές κοινωνίες και για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σωστά. Δημήτρη, εσάς στην Πέλλα και ειδικότερα στην Κρία Βρύση ταλαιπωρεί τον κόσμο ένα θέμα που έχει να κάνει με συχνές διακοπές στη ρευματοδότηση. Βέβαια, σε πάρα πολλές περιοχές το βλέπουμε. Υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο τελικά. Πού οφείλεται, τι συμβαίνει ακριβώς? Το τελευταίο χρονικό διάστημα πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον εδώ για την ευρύτερη περιοχή της Κρίας Βρύσης και κάποιες ακόμα στον κάμπο, θα λέγαμε ότι κάθε δεύτερη εβδομάδα έχουμε κάποια διακοπή ρεύματος, κάτι που για την περιοχή της Κρίας Βρύσης εδώ και τις γειτονικές κοινότητες συνοδεύεται και από διακοπή νερού, γιατί είναι πολύ ωραίες οι διακοπές αυτές. Mm-hmm. Η αιτιολογία την οποία παίρνουμε είναι άλλες φορές ότι είναι για να πραγματοποιηθούν οι δεκάδες συνδέσεις των φωτοβολταϊκών, οι οποίες, θα έλεγα και εγώ, ξεφυτρώνουν πιο συχνά και από τις ροδακινιές του κάμπου σε διάφορα σημεία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πρέπει ολόκληρα χωριά να βυθίζονται, θα έλεγα εγώ, στο σκοτάδι ή να μένουν χωρίς ρεύμα προκειμένου να συνδεθούν στο δίκτυο τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να σου πω όμως ότι αυτό έχει καταντήσει κουραστικό για τους πολίτες. Δεκάδες πολίτες διαμαρτύρονται και έχουν έρθει και σε μένα παράπονα των πολιτών, γιατί με το που δίνεται ξανά ρεύμα στο, θα έλεγα και εγώ, από την ΔΔΕ, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές συσκευές από την υπερβολική τάση να καταστρέφονται και αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται σε απόγνωση, πέρα το ότι μένουν 5 και 6 ώρες χωρίς ηλεκτροδότηση. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, το τραγικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αν μπορεί να θεωρήσει κάποιος τους υπεύθυνους της ΔΔΕ, έχουν προγραμματισμένη για μία ακόμη φορά μία διακοπή ρεύματος για την Τρίτη από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 2. Πρόσεξε να δεις, Κατερίνα, είμαστε σε τηλεεκπαίδευση. Φαντάσου δηλαδή ότι τα παιδιά, όχι ότι δεν θα χαρούν που δεν θα έχουν μάθημα, αλλά αφήνουν τα παιδιά τα οποία είναι της ευρύτερης περιοχής χωρίς ρεύμα, άρα κατ' επέκταση δεν θα μπορέσουν να συνδεθούν για να κάνουν την προγραμματισμένη τηλεεκπαίδευση η οποία είναι. Και αν δεν θα λέγαμε ότι τις Κυριακές αρχίζουμε σιγά σιγά να το συνηθίζουμε. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, Δημήτρη. Ναι, καθημερινές είναι δύσκολα, γιατί καταλαβαίνεις ότι όποιες δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν θα παραγκαστούν να παραμείνουν κλειστές, αλλά και πάλι διαμαρτύρονται. Υπάρχουν δήμοι, παρόμοια περιστατικά δήμων, οι οποίοι έχουν κάνει επιστολές διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει, θεωρούμε και εμείς, να γίνει προς τη ΔΔΕ για την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Την Κυριακή υπήρχε μια ακόμα διακοπή ρεύματος, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειτο για βλάβη, και αυτό δεν μπορέσαμε να το διασταυρώσουμε αν όντως ήταν βλάβη, ήταν περίπου μια μισή ώρα, αλλά πραγματικά πάλι αρκετοί κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν ότι καταστράφηκαν οι συσκευές τις οποίες έχουν, αλλά και προς Θεού δεν είναι δυνατόν καθημερινή να κόβουμε το ρεύμα τη στιγμή που είμαστε σε lockdown και τη στιγμή που παιδιά, εκατοντάδες παιδιά περιμένουν την τηλεεκπαίδευση.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πούμε για αυτό το θέμα. Οι διαμαρτυρίες ίσως πιάσουν τόπο. Εγώ λίγο δύσκολο, δεν το πιστεύω βέβαια. Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση για όλα τα θέματα. Καλή σου συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ΝΕΟΔΗ έχουν ανακοινωθεί 1.724 κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο και 65 θάνατοι. 738 συμπολίτες μας είναι διασωληνωμένοι. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει σήμερα Δευτέρα 29 Μαρτίου ο ΕΟΔΗ. Στην Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό κρούσματων, 241. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα 88 κρούσματα στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, στην Ημαθία 13, το Κιλκής 14, Πέλα 23, Πιερία 12, Σέρες 19 και Χαλκιδική 9 κρούσματα. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δούμε την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας.